Μήλο για όλες τις ηλικίες. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Ψηλό για μυαλό, αγόρι. Όταν εγώ κάνω διάλεξη για την τέχνη της διαφήμισης, εσύ να σωπαίνεις. Εάν τούτο το πράγμα είναι έργο τέχνης, εγώ δεν είμαι η Αφροδίτη Χατζηφιλίππου, αλλά η Αφροδίτη του Μποτιτσέλη. Από το τσέρινο Μποτιτσέλης. Ανταλατσά είναι, αλλά άστο να πάει. Να κανονίσουμε να σε εμπίξουμε μια δουλειά με στην κυβέρνηση και να τελειώνει η ιστορία. Σε τα σκαργέρα και σε τα σπελέρα ξύχαστα. Εγώ κυβερνητική υπαλληλό. Ούτε που να το φαντάζεστε, εγώ είμαι καλλιτέχνης. Εγώ έχω φτερά και θέλω να πετάξω. Αθούλα μου, κλείς τα φτερά σου και προσγειώθω, μάνα μου. Να σου θυμίσω ότι τσιόρνηθες έχω φτερά, αλλά δεν πέτου. Η γιαγιά σου προξενεύχει σου μια κοπέλα. Ναι. Και εσύ δεν τη θέλεις διότι είναι κοντή. Ναι. Φρέα, ναι, είναι καλή κοπέλα. Τι πειράζει, είναι λίγο κοντούδα. Και κάθε φορά μου να θέλω να τη φιλήσω, να σύφκω και καρουζί. Ποιο είναι το πρόβλημα να είναι σύψη και λίγο. Να είμαι όλη την ώρα του μπωμένος. Παιδιά, να το κάνετε δάμε. Μαργαρίτα μου, έχεις πρόβλημα? Ναι, προσβάλλετε τη δημόσια οδό. Οδοφροτήρας ελληνικής γλώσσας, Μαργαρίτα. Ναι. Κοίτα, μήπως καλύτερα να βάζα μπουγάδα πρώτα και μετά να πηγαίναμε στο κανάλι να τα λέγαμε εκεί πέρα. Όχι, Άγγελε, πρέπει να τα πούμε τώρα που είμαστε μόνοι μας. Τώρα που, ναι. Σ' ακούω. Ξέρεις, υπάρχει έναν άτομο που δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου και μου με ξυπνώ εν τζαμέ. Υποφέρω, δεν ησυχάζω. Ο Πάρης. Έναν ο Πάρης. Ποιος είναι τότε? Εσύ. Με κάνεις έτσι ρε Παντελέ, και ούτε είναι στην τέλεια του κόσμου. Ωραία χαρούλα, ήρθε. Ίσως έγινε πει ένα Αθήνα πάλι. Ένα μωρό μόνο το αδύναμο, ποιος θα το προστατέψει? Ε, Παντελή, σύλλερτε. Μωρό να αδύναμο η Αθούλα. Τι είναι, ξεπερνάζω τον κουτάλι τα νόνα, θέλει μας ασίδερα. Έτσι σκέφτομαι να φύγω την κατήρα του Γιάννου και να πάω λίγο καιρό να μείνω μαζί της. Δεν καταλάβες καλά, ρε Παντελή. Εγώ κάτι νιέρες εγγίνομαι. Έχω μεγάλα όνειρα. Τι το όνειρα είστε εσύ, ρε, για να το πέμε να δούμε. Δεν μπορώ να σου πω, ρε, επειδή άμα ξυπνώ το πρωί, ξυπνώ τα όνειρα εσώ. Δεν γίνω μου να χαρείς. Να σου αφήκω την κατήρα για κανένα μήνα και να πάω να μείνω με την αρφή σου. Ούτε να το σκέφτεσαι, ρε Παντελή μου. Και επειδή ενευρίασα τώρα, να πάω να φάω και τρεις φίλτες σουβλάκια και να έχεις τύψεις επειδή να χαλάσω η δίαιτα μου. Και κάτι που μένει. Όλοι οι άντρες είναι χτύνοι. Μπράβο, και ακόμα είσαι μητσάκι να το συνειδητοποιήσεις καλά τον πουλάλι. Όχι, κοπελές, δεν είναι όλοι οι άντρες το ίδιο. Σκλάσε, Παντελή! Μαργαρίτα μου, το ρεπορτάζ για το ροχάλι το ρεγάλο στο μάνα μου. Όχι, και ό,τι πρόκειται να το κάνω. Μαργαρίτα, είσαι πολλά τέμπελου, α. Και εσύ είσαι πολύ άξιστος. Άξιστος, μήπως θέλεις να πεις άξιστος. Όχι, θέλω να πω άξιστος και μη με διορθώνεις. Ευτυχώς που έχω και η Μαργαρίτα και λέει, μας καμιά κουβεντούν και γελούμε λίγο να... Θέλω να τα ακούν και μερικοί, ότι είμαι και ωραία και γελία. Α, λεπτό, κύριε. Ρε Μαργαρίτα μου, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την εκπομπή, μάνα μου. Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί σου, μη μου μιλάς. Κυρία αστυνομική, να είμαι νευριασμένη μαζί του. Μπορείς να το συλλάβεις, σε παρακαλώ. Όχι, δεν μπορώ να το συλλάβω. Αν ήταν να συλλαμβάνω όποιον με νευρίαζε, ήταν να συλλάβω όλη την Κύπρο. Μα τι τη έκανε, ρε Παρή, για ευκάλι καπνό. Α το ρε Παντελή, ο νου το γυναικό είναι που πάνω από χέλο. Όχι, συμφωνώ, Παρή μου, συμφωνώ. Ακόμα μια κουβέντα, αντί το γυναικό, σαν να συλλάβω ζω σκιό. Καμπρά καφέ. Άτε να δω.
Ναι, μητέρα. Παπά, εγώ είμαι. Μαρκουλίνο, τι συμβαίνει, αγόρι μου? Παπά, ώρες τις δεν θα μπορέσει να έρθει να παίξουμε μπάσκετ και είμαι μόνος μου. Και γιατί δεν παίζεις με τη μαμά? Η μαμά είναι σπίτι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Φόρεσε τα αθλητικά σου και κατεβαίνω να κάνουμε ένα διαγωνισμό με τρίποντα. Να τε σφάεις πάλι, παπά. Τι λέει, ρε Μάρκο, τώρα, ξεχνάς ποιος είμαι. Αφού, ρε παπά, ποτέ με δέρνεις. Μόνο να σου χαρίσω. Δάμε. Μαθαίνουμε στο τσουλίν του χορών του Δρεπανιού, κυρία Δάφνη. Και ποιος σας είπε ότι το σπίτι μου εσχολεί χορού? Σκεφτήκαμε ότι τούτος ο χορός θέλει πολύ μπλάτσα. Και έτσι ήρθαμε, δάμε. Είναι πολλά κούκλος με τη βρακουάν του. Όσον κούκλος είναι ο βρακάς στη γιορτή του κρασού. Άντε φύγετε που δάμε πριν μου κάνετε καμιά ζημιά. Μα τι ζημιά να σας κάνουμε, κυρία Δάφνη? Με τον χορό του κάνουμε ζημιά. Τώρα να δείτε τι ωραία που χορεύει. Άντε, Τσουλή, δείξε της κυρίας Δάφνης. Κύριε Γιασεμάκη, το παιδί είναι από εδώ. Θα είναι πρωταγωνιστής σε μία διαφήμιση που θα κάνει ο κύριος Βλάχος. Ναι. Επικαιρώσασαι σε καλά. Εδώ κάνουμε 100 λίρες. Μα μόνο! Εγελάσα μου, α. Εγελάσα σου, βέβαια. Ξέρεις πόσο παίρνει ο Τόμ Κρούζ σε μία διαφήμιση? Πώς? 12 εκατομμύρια λίρες. Ναι, αλλά ο Φίσος δεν είναι ο Τόμ Κρούζ. Ίσα-ίσα. Εγώ έπρεπε να πιάνω παραπάνω του. Είμαι πιο ψηλός του. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε ποσοστά πάνω στα κέρδη του προϊόντος. Τι αν δεν μας δόκουν? Θα τους κινήσουμε από εκεί. Μα δεν μπορούμε να κινήσουμε ένα κουκί στον κύριο Λευτέρη και στον κύριο Μπούρο. Ο κύριος Μπούρος είναι ο καλύτερος πελάτης του κύριου Λευτέρη. Και ο κύριος Λευτέρης είναι ο γαμπρός σας. Μαρία, business is business. Ένα το σκεφτώ, κύριε Γιασεμάκη. Μα πού πάει? Στο κανάλι. Περίμενε, πρέπει να πληρώσεις 50 λίρες για νομική συμβουλή. Δεν έχω cash μαζί μου, αλλά έφερα σου κάτι παστούρμαες που μου εδώ και είναι η γιαγιά μου. Έλα, σε τα ρέστα δικά σου. Έφυγες, έφυγες! Πού να πάρε, κουμπάρε, θόλησε, μπήκε μπροστά μας! Παίρνε από πάνω της! Όχι, να μου κάνει μεγάλη ζημιά! Πιτελούς μαζί, μωρό μου! Si tú no me quieres, dime lo que sientes. Εκόψαν έναν μήλον που πάνω στη μήλον. Κόρυπο, τι κάνετε εδώ με? Διδάσκομαι στο τσουλίν των χωρών του Δρεπανιού. Έχει πρόβλημα? Ναι, έχει πρόβλημα, κούκλα μου. Έχει πρόβλημα γιατί εγώ δεν μπορώ να θκευάσω. Και τι προσπαθείς να θκευάσεις, κύριε επιστήμονα, κανέναν περιοδικό μόδα? Ένα από τη δουλειά σου είναι που θκευάζω εγώ. Το λοιπόν, εάν ξανακούσω Ζάρα Ζούρου, θα έρθει το κάτω να σκάμε το κάτω σε τόπο να βίδεσαι. Καταλάβαμε? Κι εσύ να με έκασκω, γελάτε με δυσκάλω τα νεύρα μου πάνω σου τώρα. Άντε! Και σήμερα γιατί δεν τους φάρες μέσα στο σπίτι? Ο Χριστός και μένα, γιατί γίνευκε και βασιλιάς καρναβάλος έστω μου ντυμένος βρακάς? Ούτε βασιλιάς καρναβάλος, κυρία Χαρούλα. Είμαι πολλά χαριτωμένος ο γαμπρός σας. Αντριανέλα, ας σε πιάσω που είναι το μαλλί, θα θέλεις τρεις κομματές να σου το ισό σου. Μαμά, διδάσκουμε στο τσουλίν κυπριακούς χορούς, εντός ο κακό. Σιγά ρε καλέ κανείς, αρέσουν από αποκεφαλίσεις. Μαμά, είσαι πολύ ταλέντο σαν χορευτής. Σιγά και μου λαλούμε. Ναι, κυρία Χαρούλα, να βάλουμε μουσική να δείτε πόσο ωραία χορεύκει. Άντε μάθου, γιατί είχα πολλά κουραστική μέρα σήμερα στη δουλειά. Σε ευκαιρία να γελάσουμε εντζελίο.
Γιατί ρε μαμά, το μωρό μου για γέλια. Για γέλια και για κλάματα. Κανονικά ο Τσουλία για γέλια και εμείς για κλάματα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν την ξαναδώ. Με τι διάθεση τώρα να βγω έκανα εκπομπή. Κάτι το βασανίζει τον Άγγελο. Άραγε σκέφτεται Τζίνα που του είπα. Ιόνους τον πας στη βλάχου. Μα θόρε την ίνταλο στο θωρί. Είναι να το φάει με τα μάθηκε. Νομίζω ότι φανερό. Η Ελένη είναι ερωτευμένη μαζί του. Μα θόρε τον ίνταλο, σωρί τη λέμε σανή. Ναι, φάει με αμάθηκε. Αν σύσω πάνω του, να του τα βγάλω τα μάθηκια του. Πότε αρχίζει η εκπομπή, ρε παιδιά? Όπου και ενάζει. Εσύ, κύριε Άγγελε, κατέβασες τα μούτρα σου, λέει, και βουλιάξαν τα καράβια σου. Η Ελένη ακόμα χειρότερα. Και η Μαργαρίτα Ρώμου από εδώ ευαρέθηκε να μου κάνει το φιλμάκι. Τη Μαργαρίτα να μην την πιάνει στο στόμα σου, κύριε Πάρε, εντάξει. Πρέπει στο όνομα μου να πλυνίσκει το στόμα σου ενεύτη. Ε, Μαργαρίτα μου, λίγο δύσκολο το που μου ζητάνε, μάνα μου. Αν βάλω νεύτη στο στόμα μου, θα λιώσει η γλώσσα. Καλύτερα. Για να μάθει η γλώσσα να με λάλει πελάρε. Πάω να ετοιμαστώ. Πώ να με ήταν η έρωτες η μεγάλη. Όπω μου είπε και εσύ τι προάλλε, δεν έχω ούτε διάθεση ούτε υποχρέωση να σου απαντήσω. Ελένη, σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα. Ναι, ναι, πάω. Πάω. Άγγελε, ήθελα να σου πω ότι γίνω που σου είπα το πρωί εννοούσα τα ούλα και ότι έσου πολύ καιρό που έχω αισθήματα για σένα, αλλά σου το έλεγε γιατί σου, εσύ είσαι κολλημένος με την Ειρήνη και αυτά. Ποια Ειρήνη? Δεν υπάρχει Ειρήνη, Ελένη. Δηλαδή? Δηλαδή αυτό που ακούς. Η ιστορία με την Ειρήνη, όποια ιστορία δηλαδή, ο Θεός να την κάνει ιστορία, αυτό τέλος πάντων έχει τελειώσει. Α, τι να σου κάνω, εσύ αποφάσισες να μπλέξεις τις ιστορίες, ενώ νομίζω ότι είναι καιρός να μπει στη ζωή σου μια ελεύθερη γυναίκα. Σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα, Ελένη. Καλά, αποφεύγεις, μην τάσεις. Όχι, κοίτα. Δεν είναι ότι τα αποφεύγω, εντάξει, αλλά καλύτερα να κάνουμε την εκπομπή και θα συζητήσουμε μετά, εντάξει. Καλά. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì. Είναι τα μόντου τη κουβέντα που άκουσα για τα εξώδικα για το νερό. Να σου το πω έτσι απλά για να το καταλάβεις. Επειδή σε αυτόν τον τόπο έχουμε παραπάνω ουίσκι από ότι νερό, αντί να κάνουμε ποδάσια τα άλκο τεστ, θα κάνουμε αργότερ τεστ. Δεν κατάλαβα. Για μου, θα υπάρχει ένας περιορισμός στην ποσότητα νερού που μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος. Δηλαδή θα δικαιώσει να πιεις 3 ποτήρια. Ή και στέναρτο θα συλλαμβάνεσαι. Τώρα αστειευκείς με. Όχι, εσύ αστειευκό, ρε, δεν καταλαβες ότι θα διψάσουμε. Έτσι θεωρείς ότι είσαι ένα χρόνο να βρεξεί. Γιατί να διψάσουμε, χαρούλα μου, να πίνουμε νερό της θάλασσα. Μα δεν πειράζει, γεια μου, πίνετε το νερό το αλμυρό. Πάντως εγώ, όποτε πάω θάλασσα, πίνω 2-3 σύκλες. Και όχι αυτά που έγινε έτσι, σαν τον ασχήνο. Πάτε πάλι τούτη, πίνεις και μες στο τραπέζι με λάστιχο. Ο πάπα είναι συλλάβου. Για Σεμάκη, είμαι καθήκον τώρα. Μα χαρούλα μου, να σου πω κάτι σε μισό λεπτό. Τίποτα δεν θα μου πεις για Σεμάκη, είμαι έτοιμη να προβώ σε σύλληψη. Μα αγάπη μου. Σκάσε για Σεμάκη, κλείσε για να μέσα σε κλείσω για σένα μέσα. Ψηλά τα χέρια. Μα ο Λευτέρης ήρθε δαμέ και παίζει με τον Μάρκο. Ναι, μαμά. Είδες το, αν μη τι άλλο, διατηρεί μια επαφή με το μωρό. Πάντα ήταν άψογος με τον Μάρκο. Γιατί αν πάει να του μιλήσεις λίγο. Δεν χρειάζεται, μαμά. Επειδή και μίλησα του στο γραφείο. Και τι σου είπε? Είπε ότι είναι μια χαρά και στο γραφείο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κατάλαβες μέχρι που φτάνει ο εγωισμός του τούτου ανθρώπου. Νομίζω ότι πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ, Ειρήνη. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις.
έφυγε ο παπάς σου? Ναι. Α, καλά. Εντάξει, αγόρι μου. Ναι, μητέρα. Έλα, Λευτέρη, ήσουν εδώ και παίζεις με τον Μάρκο, ναι. Ναι, ναι. Άμα ερχόσουν και εσένα, σε παίζαμε και εσένα, μητέρα. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω. Σ' ακούω. Ναι, αλλά όχι από το τηλέφωνο. Θέλω να βρεθούμε. Γιατί όχι. Μπορείς να περάσεις από το σπίτι μου. Ποιο σπίτι, Λευτέρη? Αφού ξέρεις ποιο είναι το σπίτι μου, μητέρα, τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην έχω μεγάλο κήπο όπως εσύ, αλλά έχω έξω τα φυτά μου. Το Λάκη και τη Μαρία. Τέλος πάντων, θα περάσω από το γραφείο σου. Μητέρα, αν πρόκειται να φέρεις κάτι για να μην έρθεις με άδεια χέρια, να φέρεις κανένα ποτάκι, προτιμώ σαμπάνια, ναι. Μπράς. Καλημέρα, κυρία Φρουδί μου. Την καλή μου την είδες. Έχεις δίκιο, κύριε Αφροδίτη. Με βάση τους υπολογισμούς που έκανα σήμερα, η Κατίνα έκανε ζημιά τον περασμένο μήνα 250 λίρες. 250 λίρες και κλαίσε. Ξέρεις πόση ζημιά πλήρωσε το κανάλι τον περασμένο μήνα? 38.000. 38. Μα 38.000 λίρες. Λίρες, καλό. Μα νομίζεις ότι λίους άχρηστους που πληρώνω εδώ μέσα? Όχι, Αφροδίτη μου, τώρα που μου είπες τις δικές σου ζημιές, νιώθω καλύτερα. Εμπρός. Έλα, Αφροδίτη. Ο Πούρος είμαι. Σοκ. Κι εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Πάπας. Λάλε, τι θέλεις, διότι έτσι μέθηκα σε ρί. Πέ μου, πότε να προσλάβεις την Αντζή? Άτε πάλε, εδώ ο κόσμος χάνεται και η Αντζή χτενίζεται. Γιατί να με χτενίζετε, κουπελούα? Να που θέλει να μείνει αχτένιστη, δηλαδή. Άκου να σου πω, λάλε τι θέλεις, διότι είμαι πνημένη. Θέλω να έρθω να σε δω. Θέλω να μιλήσουμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τι θέμα? Για τα κέρδη του καναλιού μας. Νομίζω δικαιούμαι τα μισά, ναι. Ναι. Έλα από εδώ να εισπράξεις. Κατάλαβες? Ο Πούρος θέλει να περάσει από εδώ να εισπράξει τα κέρδη. Λάντζε, τι θα γίνει με τις ζημιές σας? Θα πληρώσει τις ανάλογες ζημιές. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες, κυρία Αφροδίτη μου. Μεγάλες λιμουζίνες, μεγάλες ζημιές. Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα, στην αγαπημένη σας εκπομπή του Love TV. Στην αγαπημένη σας εκπομπή με αλάτι και πιπέρι. Στην αγαπημένη σας εκπομπή με την αγαπημένη σας εκπόμπα. Σεξοπόμπα. Ναι. Σταμάτα, Μαργαρίτα, γιατί μας πήρανε χαμπάρι. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά τι θέλω να πω, εντάξει. Ναι, να συνδεθούμε τώρα, αγαπητοί θεατές, με την Ελένη Μενελάου για το θέμα που αφήσαμε στη μέση στην προηγούμενη εκπομπή με θέμα το ροχαλιτό. Και ελπίζουμε να μην αποκοιμηθείτε για να αρχίσετε το ροχαλιτό σαν τη βλέπετε. Νομίζω πως είναι αδύνατο να αποκοιμηθούν οι τηλεθεατές με τις απίστευτες κοτσάνες που εξφενδονίζονται στον αέρα. Έφτεσεν τη ο αέρα τώρα τη τατσίζη σα. Ναι, κορίτσια, μην τσακώνεσαι τώρα για λόγια του αέρα. Αυτά είναι έπαια πτερόεντα. Να μου κάνει τη χάρη, και ο δικό μου έπαιο πτερόεντο είναι μια χαρά. Έπαιο πτερόεντο, ρε Μαργαρίτα μου. Σύπαμα να μου γίνει να μα πάρουν φυλακή. Ελένη, συνέχισε, σε παρακαλώ. Μαζί μα έχουμε τον κύριο Πέτρο Πέτρου και την κυρία Πετρούλα Πέτρου για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που αφήσαμε στη μέση την προηγούμενη φορά. Από πού είστε, κύριε Πέτρο? Από την Πέτρα. Μα από την Πέτρα του Ρωμιού. Φύσια, σε παρακαλώ, εγώ κάνω τις ερωτήσεις. Όχι που την Πέτρα του Ρωμιού, που το χωρκό Πέτρα. Λοιπόν, κύριε Πέτρο, ροχαλίζετε? Δεν ήξερα. Πού να ξέρεις, αφού κοιμάσαι πως το κουτσούκι. Ξέρω εγώ πως ακούω όλη νύχτα. Δηλαδή, ροχαλίζει, κυρία Πετρούλα. Κάνουν μας παράπονο οι γειτόνι. Ο άνθρωπος όμως είναι ξυλοσχιστική. Μπορεί να λιώσαν τα ρούλεμά του λαιμού του, να το λαφτιάσεις λίγο. Φύσια, σε παρακαλώ. Πείτε μας, πήγατε σε κάποιον ειδικό, τι σας είπε? Δεν μου άλλαξε στάση. Μα ρε στάση μου το κάνετε? Φύσια! Όχι, όχι, να αλλάξει ο άντρας με τη στάση που κοιμάται, αλλά αν και βοήθησε. Εγώ νομίζω, αντί να αλλάξει εκείνο στάση που κοιμάται, να αλλάξει σε σου άντρα. Να πού είπε, ρε Φουρνόφκιο. Σας παρακαλώ, κύριε Πέτρο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε και πάλι μαζί. Συγγνώμη, δεν καταλάβα ακόμα την παρανομία που έκανα. Καλά, κυρία Μωσία, άκουσες την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου? Όχι. Όσοι σπαταλούν το νερό θα διώκονται ποινικά. Δηλαδή?
Δηλαδή, απαγορεύεται αλούνεστε. Ωε, ρε Τζίμι, μην λέει τις υπερβολές. Επιτρέπεται να αλούνεστε, αλλά όχι πολλά σέλα, τους παραπάνω τόπους. Εγώ έμπορο, αλούνουμε κάθε μέρα. Κυρία μου, τώρα εγώ αστειεύομαι. Να αλούνεστε, δικαιούστε ακόμα. Αλλά όχι να σπαταλούμε το νερό έτσι, αλόγιστα πάνω στα πεζοδρόμια. Αφού έχουμε λειψανδρία. Ε, Τζίμι, λειψιδρία, γε μου. Αυτό λέγεται η έλλειψη του νερού. Λειψιδρία. Λειψανδρία σημαίνει έλλειψη ανδρών. Που με κάτι τύπου σαν εσένα σίγουρα πασχούμε και από τούτο. Δηλαδή τώρα να με λαμποστάρετε επειδή είμαι καθαρή. Κοίταξε, είναι η τρίτη φορά που περνώ που δεν μέσα τώρα με το λάστιχο. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Η άλλη μισή, έδειξε μαριφά. Η άλλη μισή είναι η εξοικονόμηση του νερού. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα σε δω με το λάστιχο στο χέρι, θα πάρει έναν περιποιημένο εξώτικο με την υπογραφή τη Χαρούλα Πομιλωρίδου. Συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρούλα. Δεν θα επαναληφθεί. Μα δεν θα επαναληφθεί. Πού τον πάνε τούτο? Ναι. Αγάπη μου, εγώ είμαι. Ποιος είσαι εσύ, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο? Όχι, ο Γιασεμάκης είμαι. Ναι, ναι, μου θέλεις Γιασεμάκη, ακούω. Χαρούλα μου, να βρεθούμε να μιλήσουμε για την επιχείρηση μας. Ναι, Παρασκευαίδη, έχουμε να μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις μας. Ω, Χαρούλα, να ανοίξεις επιχείρηση? Ναι, θα γίνω η νέα σακόλα. Ου, ωραία, να γεμώσουμε σακόλους. Λοιπόν, πρόσεξε τα λόγια σου, να δεν σου περάσω χειροπέδες. Αρέσκουν μου τα βιτσιόζικα. Να σε τραβήσω και βίντεο. Δεν σε με σαρπάξω από το μαλλίζω σε κάποτε στέλνεις μητσιούς. Προχώρα. Ρε Ντίνο, να σου εκμυστερευτώ κάτι, ε. Νομίζω πως η αναπνοή σου μυρίζει λίγο άσχημα. Το καλό που σου δένω να πλένεις κάθε πρωί τα δόντια σου. Αναγγελώ άφηξη τη CY5355. Κυρία Δάφνη Τριανταφυλλίδου. Πε μου, καιρώνει τον Τζόνα για να λέει πελάρε. Κυρία Δάφνη, κατά κρύβια να είμαι πιερωνή, άρα δε πελάρε λε μουχτή. Λακί, έχει 3 δευτερόλεπτα εξαφανιστή. Τινγκ. Κάθε σε πρώτη θέση. Πρώην μητέρα. Το ξέρεις ότι με εκνευρίζει και το πρώην και το μητέρα. Τι να γίνει μητέρα, ποτέ δεν με συμπάθησες ιδιαίτερα. Κανονικά θα έπρεπε να χαίρεσαι τώρα που έφυγε από το σπίτι. Κοίταξε, Λευτέρη, για μένα είτε έρθεις είτε δεν έρθεις, με κρύο με βράσκει. Είναι την κόρη μου και τον Μάρκο που σκέφτομαι. Εντάξει, θα έρχομαι να παίζω με το παιδί. Να παίζεις με το παιδί ή να παίζεις με τα νεύρα μας. Σταμάτα να μωρεύκεσαι, δεν είσαι 18 χρονών. Κύριε Λευτέρη, έκλεισε ραντεβού με 6 κοπέλες μοντέλα για να τις δεις. Γιατί να τις δει, εν τίποτε γυναικολόγος? Μοντέλα, μητέρα, που θα έρθουν για να τις διαλέξω για τα επόμενα διαφημιστικά μου. Α, μάλιστα. Έχει και τα τυχερά της η δουλειά σου. Τι τυχερά, μητέρα, τώρα. Νομίζω ότι εμένα με ευχαριστεί. Να κοιτάζω το κάθε ημίγυμνο μοντέλο να στριφογυρίζει μπροστά μου. Στέτσια, έχει βάσανα τούτη δουλειά. Η Νάτελη μου είπε ότι χώρισαν από το φίλο της και αν θέλεις να την πάρεις τηλέφωνο. Τι λέει ρε ανόητη τώρα, τι μας ενδιαφέρει εμάς η Νάταλη και ο φίλος της? Αφού λέει ότι της είπες, άμα το θιώξει να την πιάσεις τηλέφωνο. Ωστές, από πελόν και από μητσί μαθαίνεις την αλήθεια. Κατά τα άλλα, γαμπρέ, είμαστε και πολύ αυστηροί με τη γυναίκα μας. Τώρα τι να σου πω, μητέρα, εγώ την Νάταλη είναι στο καθαρά επαγγελματικό που τη βλέπω, καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Συγγνώμη, εγώ της Νάταλης τώρα, τι να της πω? Σου πω εγώ τι να της πεις. Βούρλο! Καφεδάκι, τσακάκι, μητέρα. Ειρήνη小姐好像很不开心的样子，我好像想点办法做点让她开心的事情。One minute.
χωνεύκω και την Ιωάννουα. Μισά με την γυναίκα. Έχω να μου πιάσει το κινητό μου. Αφού έστειλε συνέχεια ένα SMS. Θέλω να σου το πιάσει, θέλω να σου το αφήγει, καλό. Δεν είναι για τα SMS που έπιασε το κινητό μου. Εγώ νομίζω έπιασε μου το γιατί ήταν το τελευταίο μοντέλο και ζήλευκε. Είναι πιο ζηλιάρα καθηγήτρια. Κωνσταντία, τι λαλείς. Και για λόγους που το πιάσε. Του διευθυντή που το πήρε. Γιατί, ο διευθυντής είναι σχετικό του κινητό. Ατερέ Κωνσταντία, σύνελθε. Όλα τα κινητά που πιάνουν οι καθηγητές που τους μαθητές στο διευθυντή που τα παίρνουν. Τώρα πρέπει η μάμα σου να πάει να του το ζητήσει. Απαναγία μου, κατήσι μου. Μην κρατάσεις βούτσες σου και σκέφτου καμιά λύση. Γεια σας, κοπέλες. Καλώς τον ανιψιό μου τον extra large. Σε παρακαλώ, large, σκετό. Ελούθηκε και σούρωσες το πλήμα. Hello, έχασα 36 κιλά. Hello, έσου εφανικέ. Όχι μου φάνηκε ρε Κωνσταντιέντα, κρύμονται όλα ρούχα από πάνω. Τώρα έρθω τα πιο παντελόνια επειδή πέφτουν μου όλα, δε. Τα παντελόνια μας εμποτζή. Μπορείς να έρθεις μαζί μου ρε Άντρια Νέλλα να βοηθήσεις. Αστιαίδεσαι βέβαια. Το κατάστημα μας είναι self-service. Γιάννο, πήγαινε γε μου τα δοκιμαστήρια εμποτζή. Και πρόσεξε, μην μασίσεις άλλον παντελόνι πάλι. Είναι ο Γιασημάκης και σκέφτομαι να του πω ναι. Ωε ρε χαρούλα, φορεί και περούκα. Τι σχέση γε μου έχει να φορεί περούκα τη στιγμή που να κάνω μαζί του στιγμή αισθητικής. Α, νόμιζα να του πεις ναι για την πρόταση γάμου. Και εν του λάλλου ναι, εσύ εντάς το δεν τραβάς. Καλά ρε χαρούλα, αφού ξέρεις ότι ενδιαφέρομαι κι εγώ. Λοιπόν πρόσεξε, συνέλθε να με σου τα ίσω το τασάκι, να. Γιατί είσαι τίποτε Αναστάσια, δεις χαρούλα μου. Γε μου, συνέλθε, είμαι στην όζια της μάνας σου σχεδόν. Γουστάρω, εμένα αρέσκουν μου οι ώριμες ως βαλυψημένες. Εμένα όμως δεν μου αρέσκουν καθόλου οι ομότσεντροι ως βρέφοι. Γεια σας, έφερα αυτό το λουλούδι. Ευχαριστώ. Δεν είναι για σένα νεαρέ, είναι για τη χαρούλα μου. Τσαρτελού είναι, το αγαπημένο μου φιόρο. Ποιος κήπος το κλαίει. Ο κήπος της Δάφνης. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, και σε Μάκη, επειδή είμαι απελπισμένη, σκέφτηκα να δεχτώ την πρότασή σου. Μα σοβαρά? Όχι για τσινού που ενόμησες, δεν είμαι τόσο απελπισμένη. Απλώς επειδή είμαι τσιλημένη οικονομικά, αποφάσισα να σε ενετερέψουμε. Ωραία, ποιος θα βάλει τα λεφτά? Για σε Μάκη, μα πίνεις λιγμένα? Δεν είναι εσύ που μου είπες ότι θα συνεδρέψουμε, θα βάλεις εσύ τα λεφτά σε εγώ τον κόπο? Α, εντάξει, χαρούλα μου. Χαρούλα, πέ μου, 500 λίρες νομίζω ότι κανού. 500 λίρες κύριε Τριανταφυλάκη να ανοίξεις επιχείρηση. Τριανταφυλλίδης. 500 λίρες δεν σε κάνουν να βγεις μια νύχτα στα μπουζούκια. Κοίταξε, 500 λίρες για σεμάκι μου δεν χωράζουμε ούτε το μέλι της αποτρίχωσης. Ωραία χαρούλα μου. Καλά, πόσα νομίζω ότι να χρειαστούμε για να αρχίσουμε? Τουλάχιστον 20. Μα 20.000 λίρες. Ναι. Χαρούλα. Νομίζω μετάνιωσα. Εδώ λοιπόν, εάν μεταλαιπώρησες τόσο καιρό και να έρθεις να μου πεις τελευταία στιγμή ότι μετάνιωσες, να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου, α. Εντάξει, χαρούλα μου, εμετάνιωσα που εμετάνιωσα. Χαρούλα, είμαι μαζί σου. Ροχαλιτό λοιπόν. Μία λύση είναι να κοιμάστε σε χωριστά δωμάτια. Και αν ροχαλίζει πολύ δυνατά, τότε να κοιμάστε σε χωριστά σπίτια. Ή να μην κοιμάστε καθόλου και να κάνετε άλλα πράγματα και ενδιαφέροντα. Εσείς καταλάβετε το υπονοούμενο. Για να καταλάβουμε το υπονοούμενό σου, για εξήγησέ μας. Εσύ μπορείς δηλαδή να το κάνεις ολονύχτια? Εγώ έχω κανένα πρόβλημα. Ένα άλλοι που κουράζονται γρήγορα. Μην πάρει. Δεν νομίζω να ενδιαφέρουν τον κόσμο η προσωπική μας ζωή, η Μαργαρίτα. Αυτά συμβαίνουν σε ζωντανή εκπομπή. Συγχωρέστε μας. Όχι, δεν πρόκειται να σε συγχωρέσω. Και δεν κατάλαβα γιατί ζητάς συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Ένα από μένα που έπρεπε να ζητήσεις συγγνώμη. Έλα Μαργαρίτα, αρκετά ρεσελευτήκαμε για σήμερα. Κάνατε και τίποτα για την αυριανή εκπομπή. Ας περάσουμε, σας παρακαλώ, στην Ελένη Μενελάου. Και δεν κατάλαβα. Εσύ γιατί έχει άσχαρες να πάει στην Ελένη Μενελάου? Τι είναι αυτό το άσχαρες? Παιδιά, τσακώνεστε ύστερα. Ελένη. Κυρία Πετρούλα, σκεφτείτε καμιά φορά να κοιμηθείτε σε ξεχωριστά δωμάτια? Ναι, εφαρμόσαμε το, αλλά ευκεί μας ξυνό. Γιατί? Διότι μια νύχτα που εκρύωνε πια στο δωμάτιο του και πρέπει να το κοιμάται με άλλη. Έβαλε μη σπουλιότα. Άντε να μην μπορεί να μου τις έβαλε. Κύριε Πέτρο, τι είναι τότε τα πράγματα που ακούμε?
Βασικά ήταν μια παρεξήγηση. Η κοπέλα που είχαμε σπίτι και ζουγιές εκκρύωνε και είπα να βοηθήσω την κατάσταση. Α, και βοηθήσατε την. Ναι, ναι, προλαβάει επί στις πρώτες βοήθειες. Εσείς είναι τα δευτέρκα σας. Βασικά εσείς είμαι και λέμε. Ευχαριστούμε που εμφανιστήκατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε βασικά με τερε ζήλη. Να τραβώ ακόμα. Φίσα, καλημέρα. Η εκπομπή τέλειωσε. Άντε, σύναξα πρόβατα σου πήγαινε γλώρα στο σταθμό. Εμπρός. Ειρήνη, η Ελένη Μενελάου είμαι. Ναι, Ελένη. Ειρήνη, θέλω να σου μιλήσω για ένα θέμα. Για ποιο θέμα? Προτιμώ να το συζητήσουμε ένα από κοντά. Είμαι σπίτι, θέλεις να περάσεις? Ναι, έρχομαι τώρα. Λευτέρη, δεν ήρθε εδώ ούτε για να σε παρακαλέσω, ούτε για να σε μεταπίσω. Αλλά γιατί ήρθες, μητέρα? Ήρθα να σου πω να σταματήσεις αυτά τα καμώματα. Θέλεις να χωρίσεις, προχώρα. Δικηγόρους είναι γεμάτη Κύπρος. Δηλαδή, μου εισηγήσε τώρα να χωρίσω με την κόρη σου? Κοίτα, εγώ θέλω να σας βοηθήσω να τα έβρετε. Αλλά ας συνεχίσεις αυτά τα πείσματα και τους εγωισμούς και να γελιοποιήσετε και οι δύο, χίλιες φορές να χωρίσετε, να τελειώνει τούτη ιστορία. Να σου πω, βρε μητέρα. Να μην μου πεις τίποτα. Αυτή είναι η στιγμή να ακούσεις. Ωραία. Σ' ακούω, μητέρα. Λοιπόν, θέλω να δω, αν χωρίσεις, πού θα έβρεις άλλη γυναίκα. Να ανέχεται, να τσιλιμπουρδίζεις με διάφορα μοντέλα και να μην μιλά για το καλό της οικογένειάς της. Ωραία, εγώ τώρα σαν άντρας έτσι θαύμαζα το ωραίο. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθον βαλέτο. Αφού παραδέχεσαι ότι δεν είσαι αναμάρτητος, τότε γιατί είσαι τόσο σκληρός με τη γυναίκα σου? Που στο κάτω-κάτω δεν έκαμε και τίποτα. Είναι ο άλλος που την επολιορκούσε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Κύριε Βλάχο, ήρθε η ώρα να κάνεις την αυτοκριτική σου. Κυρία Δαφνή. Κύριε Ευτέρη. Κάσε τηλέφωνο η Νάταλη. Κάσε ρε. Και πες μου ειλικρινά. Να σκάσω ή να μιλήσω, κύριε Ρεύτερ? Πες μου. Τσιλιμπούρδισα εγώ ποτέ με κανένα μοντέλο? Ειλικρινά. Σχεδόν πάντα, κύριε Ρεύτερ. Ωραία. Φεύγα τώρα. Έλα εδώ, ρε Τίνο. Εσύ που είσαι κολλητός μου και συγκάτοικος εδώ πέρα. Βάλε το χέρι στην καρδιά και πες μου ειλικρινά. Τι λιμπούρδισα ποτέ με κανένα μοντέλο? Ναι. Είδε κανένας τούτον τον άχρηστο? Ποιον από τους άχρηστους, κύριε Αφροδίτη μου, δόξα σε ο Θεός, το κανάλι έχει πολλούς. Το Φίσα. Τι σου έκαμε, κυρία Αφροδίτη μου? Στα καλά καθούμε, να μην διασπάσε τον πομπό. Τούτος μου είπε. Τι, ποιος? Έλα ρε Παντελή, μα είναι πράγματα αυτά που κάνεις. Κύριε Αφροδίτη μου, αυτού να μη σε μας κάνουν. Μα σου πάνε πολύ τα κόκκινα, να τα φοράς. Είμαι ερωτευμένη φυσικά με κάποιον. Συγχαρητήρια. Αλλά γιατί μου το λες εμένα? Γιατί αυτός ο κάποιος έχει άμεση σχέση μαζί σου. Ελένη, με μου πεις ότι είσαι ερωτευμένη με τον Λευτέρη? Όχι, Ειρήνη. Είμαι ερωτευμένη με τον Άγγελο. Και τώρα για να με ρώσετε, φιληθείτε.
Όχι, δεν θα το φιλήσω. Δεν θα του δώσω την αυτοικανοποίηση. Εντάξει, Μαργαρίτα, να αυτοικανοποιηθώ μόνο μου. Άντε τώρα που ενημερώσετε να παραγγείλουμε και κανέναν καθούι, να βγάλουμε και εμείς το μεροκάματο μας. Ήρθα για να σας πω ένα πράγμα. Ναι, τι πράγμα? Έχετε μια πολύ σπάνια γυναίκα. Τώρα δηλαδή τι θα ακολουθήσει, θα μου ζητήσει το χέρι της? Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν εκτιμάτε αυτό που έχετε στο σπίτι σας.